Κυρίες, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Αγαπητοί εκπρόσωποι του τύπου, ήθελα να σας ευχαριστήσω που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας και να σας καλωσορίσω στο πολιτιστικό κέντρο της έδρασης. Για όσους δεν με γνωρίζετε, είμαι ο Γιάννης Τσουκετζής. Δίπλα μου βρίσκονται ο Βασίλης ο Δημητριάδης, η Δήμητρα Καραμάνη, ο Τάσος ο Πέτκου, η Μέλη Μπόγια, ο Γιώργος ο Μουστάκας, οι οποίοι είναι κάποιοι από τα μέλη που εργάζονται για να δώσουν σάρκα και ωστά σε αυτή την κίνηση, όπως επίσης και κάποιοι άλλοι βρίσκονται ανάμεσά σας. Η σημερινή μέρα είναι μια ιδιαίτερα σημαντική μέρα για μας και μετά από πολλές συζητήσεις, διεργασίες, σκέψεις, έχουμε την τιμή να αυτοσυστηθούμε ως μια νέα δημοτική κίνηση. Μια κίνηση ενεργών πολιτών, χωρίς κομματικά στεγανά, που φιλοδοξεί να βγάλει την Έδεσα και την Βεγορίδα από το σημερινό τέλμα. Όπως όλοι γνωρίζετε, τα τελευταία χρόνια στο Δήμο μας χάθηκε πολύτιμος χρόνος. Οι υποδομές παραμελήθηκαν, το ανθρώπινο δυναμικό δεν αξιοποιήθηκε, οι κοινωνικές δομές αλληλεγγύης ατόνισαν, η παιδεία και ο πολιτισμός αποτελούν έννοιες σχεδόν ανύπαρκτες. Από την άλλη, επικρατεί αναπτυξιακή στασιμότητα, οι άνθρωποι φεύγουν και οι δημοτικές ενότητες αφέθηκαν να τραβήξει κάθε μία το δρόμο της, δίχως όραμα, δίχως γνώση και δίχως σχέδιο. Αυτό που επικρατεί είναι η πολιτική του διχασμού και της αδράνειας. Οι Δήμοι στον 21ο αιώνα δεν μπορούν να κυβερνώνται με βάση παροχημένα συστήματα διοίκησης, τα οποία ειδικά στην περιοχή μας, ιδιαίτερα στο Δήμο Έδεσας και της Βεγορίδας, έχουν κοστίσει πολλαπλώς τόσο σε κοινωνικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο. Η ενός ανδρός εξουσία, οι πολιτικές συμμαχίες και οικολογικές, η φιλοσοφία των δικών μας και των άλλων, οι υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα, θεωρούμε ότι είναι έννοιες που έπρεπε να έχουν σταματήσει ήδη από χτες. Ο Δήμος μας διαθέτει πικρή πείρα από σχηματισμούς που στηρίζονταν στη φεουδαρχική αντίληψη μεταξύ δημάρχων και δημοτικών συμβούλων, δημοτικών συμβούλων και παραγόντων ή κομματαρχών όπως θέλετε πέστε τους, παραγόντων και ψηφοφόρων. Πελατοκρατία, αδιαφάνεια, οσμοί σκανδάλων προκαλούν την απέχθεια των πολιτών και κυρίως την αποχή των νέων ανθρώπων από την πολιτική. Όλα αυτά οδηγούν σε ένα φαύλο κύκλο επαγγελματιών της πολιτικής με τα ίδια πρόσωπα και τις ίδιες πολιτικές να κυριαρχούν. Σήμερα η διοίκηση του Δήμου αυτή, φέροντας το μέγιστο μερίδιο ευθύνης για τη σημερινή κατάσταση, έχει κριθεί μετά από δύο συνεχόμενες θητείες στη συνείδηση του κόσμου ως ανεπαρκής και τελικά αποτελεί ένα μέρος του προβλήματος και όχι τη λύση της.